Χιλιάδες άνθρωποι στριμωγμένοι σε μία αποβάθρα. Περιμένουν το τρένο της μεγάλης φυγής. Της φυγής από τη φρίκη του πολέμου. Ουρές χιλιομέτρων στα σύνορα. Κάποιοι διανύουν τεράστιες αποστάσεις ακόμη και με τα πόδια. Καραβάνια Ουκρανών προσφύγων απομακρύνονται από την εμπόλεμη ζώνη. Γυναίκες με τα μωρά στην αγκαλιά. At the beginning we drove a car and then we had to walk on foot for 20 kilometers. It was hard. We're not making plans at this point. We fled because it was too scary there. Χιλιάδες πρόσφυγες φτάνουν στα σύνορα της Πολωνίας. Μια γυναίκα με τον τρόμο ζωγραφισμένο στα μάτια της φτάνει στο σταθμό του τρένου στην Πολωνία. Γυναίκες και παιδιά φωνάζουν. Ένας πυροβολισμός ακούγεται ξαφνικά. Στο βλέμμα του μικρού αποτυπώνεται ο τρόμος. Στα σύνορα με την Πολωνία, δεκάδες εθελοντές προσφέρουν νερά και φαγητό. Αρκετοί από τους πρόσφυγες οδηγούνται σε εγκαταστάσεις υποδοχής. How do you feel about your husband being there now? I'm afraid, but we believe that everything will be all right. Ήδη 370.000 Ουκρανοί έχουν μετακινηθεί προς ευρωπαϊκές χώρες. Κάποιοι έφτασαν στη Ρουμανία. Με βαλίτσες στα χέρια και ελπίδες για το αύριο παίρνουν τα σύνορα. We decided yesterday that we want to leave the country because it's not clear what will be happening. I have a lot of my relatives in Kyiv who are sitting in the bomb shelters right now because there is a bombing everywhere. Ήταν ξημερώματα της 24ης Φεβρουαρίου όταν η Νέσα ξύπνησε από τον εκοφαντικό ήχο των βομβαρδισμών που έπληξαν την πόλη Ζαπόριζα. Χωρίς δεύτερη σκέψη, μαζί με τους δύο 12χρονους γιους της Μακάρ και Ναζάρ, πήραν τις αποσκευές τους και ξεκίνησαν οδικό στο ταξίδι διαφυγής. Στη Θεσσαλονίκη έφτασαν πριν από λίγες ώρες. Τα δύο αγόρια βρίσκονται ακόμη σε κατάσταση σοκ και ενημερώνονται τηλεφωνικά από τους φίλους τους για τη δύσκολη κατάσταση στην πατρίδα τους. Το νόμισμα έχει δύο όψεις. Τον δρόμο της προσφυγιάς έχουν πάρει και περίπου 122.000 ρωσόφωνοι που έφυγαν από τα σπίτια τους στην περιοχή του Ντονιέσκ και του Λουγκάνσκ με προορισμό το Ροστόφ. Κραυγή αγωνίας από το κοριτσάκι. Και δεν είναι το μόνο. Παιδιά σέρουν και εδώ τις βαλίτσες με τα όνειρά τους. Сказали, сидите в автобусах, ничего не ясно. А из Донецка уезжали, правда, страшно так было? Конечно, в Донецке сейчас страшно. Και εδώ η απόγνωση ζωγραφισμένη στα βλέμματα των ανθρώπων. Конечно же, у меня вот ребенок войны. Она родилась при взрывах, при залпах, при этих. Вот, и чтобы она слышала это слово, конечно, я не хочу. Что вы с собой взяли? Мы сама не обходили, да, все оставили. Вот в том-то и дело. Даже не успела зарплату снять. Вообще без ничего, просто без ничего. Άνθρωποι ταλαιπωρημένοι μετά από ώρες ταξιδιού καταφέρουν να βρουν καταφύγιο σε γήπεδο που έχει στηθεί για τη διαμονή των ρωσόφωνων προσφύγων από την περιοχή του Ντομπάς που ζει τη φρίκη των εχθροπραξιών τα τελευταία 8 χρόνια.